Η βραδιά όμως είχε και μια ιδιαιτερότητα, μιας και ο ένας από τους εορτάζοντες, ο κύριος Μιχάλης, έκλεισε τα 100 του χρόνια. Ο ίδιος μίλησε στην κάμερα του σταθμού μας και στο Βασίλη Παναγή. Όλοι μαζί θα πάμε στα Big Birthday τώρα. Big one! Όλοι μαζί. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to Michali! Happy Birthday to you! Κύριε Μιχάλη, έναν στο εκ μέρους της καλή Αναστασία να ζευγιστούμε. Να ζήσετε, κάτσε. Ναι, να ζήσεις και να πούμε τώρα στις εποχές που έχουν προβλήματα κυβέρνηση με τα pension, ο κύριος Μιχάλης γέλασε τους. Διότι έχει σκοπό να ζήσει για άλλα 100 χρόνια να πιάνει το pension συνέχεια. Έτσι εμείς. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την θαυμάσια συγκέντρωση εκδήλωση, η οποία όπως είχαμε πει είναι τα 100 χρόνια του συμπατριώτη μας Μιχάλη εδώ, και θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε να μας πει πώς αισθάνεστε, κύριε Μιχάλη, πέστε μας. Πώς αισθάνεστε, λέω. Αισθάνομαι μία από τις φτυχέστερες ημέρες της ζωής μου. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο και ευχαριστώ φίλους και γνωστούς οι οποίοι με τιμήσανε σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι όλους. Εμείς θέλουμε να σας ευχηθούμε να είστε πάντα ευτυχισμένος, χαρά και ευτυχία, να έχετε υγεία. Ευχαριστώ. Κάποιο μήνυμα σε αυτούς. Ναι. Το οποίο πάντοτε να πούμε είναι πρόθυμος σε όλες τις στιγμές να βοηθήσει και να υπηρετήσει τον κόσμο. Και την ελληνική τηλεόραση. Έχουμε και την ελληνική τηλεόραση στο Hellenic TV εδώ. Πέστε μου. Και ευχαριστώ ιδιαίτερως τον κύριο Μελή, της κυρίας αυτού, της συζύγου, κυρίας Άννας αυτού. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μήνυμα σε αυτούς που δεν έχουν φτάσει τα 100, τι πρέπει να κάνουν για να φτάσουν και να ξεπεράσουν. Αυτό είναι θέλημα Θεού, δεν μπορώ να πω. Έκανα μια ήρημη ζωή. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος μου αρέσαν τα σπορ, επήγαινε κυνήγι και ψάρεμα και δεν έκανα κατακτήσεις τη ζωή μου. Γι' αυτό έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και δίνω τη γνώμη μου σε όλους τους νέους και τις νεαρές να μπορέσουν να μην κάνουν κατακτήσεις, θα φτάσουν την ίδια ηλικία, ίσως και περισσότερο από τη δική μου ηλικία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Σας υπερευχαριστούμε. Ευχαριστώ το Ελτσιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Αμέσως μετά, οι καλεσμένοι απόλαυσαν τα εδέσματα που ετοίμασαν οι κυρίες του οίκου Ευγυρίας και φυσικά τα γλυκά που έφτιαξε η κυρία Αναστασία Ουρή. Ας δούμε το βίντεο από την εορταστική ατμόσφαιρα. Για του Δημήτρου, λα τρουλα, τρουλα, για του Δημήτρου, λα πάρε με. Και στην αγκαλιά σου, άνοιξε και βάλε με. Κι αν δεν σε πάρω, κι αν δεν με πάρεις, κι αν δεν παρτούμε, έχει ο Θεός. Για δε σε πάρω, για δε με πάρεις, για δε παρτούμε, θα τρελαθώ. Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου και πάλι φίλε μου. Απόψε λουλούδια κήπος επλημμύρισε, έμπα και μύρισε και κόψε κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι, κάτω στο γυαλό. Αγοράζω μία κοτούλα, η κοτούλα κοκοκό, το κοκοράκι, χίγρι, χίγρι, θα σε ξυπνάει κάθε πρωί.
Κι όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σ' αγοράσω μια γατούλα. Η γατούλα γιαο γιαο, η κοτούλα κοκοκο, το κοκοράκι. Η γρυκική θα σε ξυπνάει κάθε πρωί. Κι όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σ' αγοράσω ένα σκυλάκι. Το σκυλάκι γαμ γαμ γαμ, η γατούλα νιάω νιάω, η κοτούλα κοκοκόνο, κοράκι. Η γρυκική θα σε ξυπνάει κάθε πρωί. Συνέντευξη μας έδωσαν και οι ιδιοκτήτες του Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, ο κύριος Μελής και η κυρία Αναστασία Ουρή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Θέλω να ευχαριστήσω ορισμένους εδώ. Το LGR που είναι εδώ σήμερα, το Hellenic που μας, όπως βλέπετε, είμαστε εδώ. Όλες οι εφημερίδες μας κυπριακές, θα μας ετοιμήσαμε την παρουσία τους. Και θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Λευτέρη Σάμα, το σύμβολο του Ένφυο, που είναι φίλος παλιός και είναι εδώ πάλι. Και όλες τις οικογένειες και τους φίλους και τους ηλικιωμένους μας και ιδιαίτερως την κυρία Αναστασία, που όπως θα δείτε όλα αυτά τα γλυκίσματα τα έκανε μόνη της. Έχει αρκετές ώρες που δουλεύει να τα κάνει. Και χρειαζόμαστε όλη αυτή τη βοήθεια, διότι χρειάζονται χέρια πολλά για να γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι κοπέλες που δουλεύουν εδώ δουλεύουν πολύ σκληρά. Είναι 24 ώρες την ημέρα. Έχουμε πάρα πολύ καλές κοπέλες εδώ που διαθέτουν την ώρες τους και διότι το κάνουμε ευχαρίστηση αυτό. Δεν είναι μόνο για δουλειά. Διότι είναι μια τέτοια δουλειά που χρειάζεται να έχεις παραπάνω από δουλειά. Δεν είναι, πρέπει να έχεις την κατάλληλη καρδιά για να μπορεί να βοηθάς τους ηλικιωμένους. Σήμερα γιορτάζουμε 5 ηλικιωμένους στα γενέθλια τους και μετά έχουμε τον έκτον κύριο Μιχάλη που είναι κάπου 2 χρόνια μαζί μας εδώ τώρα. Είναι 100 χρονών σήμερα. Είναι ένας very gentleman, όπως λένε οι Εγγλέζοι. Πολύ κύριος ο κύριος Μιχάλης. Δείχνει πολύ ευχαριστημένος μαζί μας. Οι οικογένειες όλες εδώ είναι ευχαριστημένες. Θα πω μόνο ένα πράγμα θέλω να πω για την παρακύρια ολόκληρη. Να όλοι μαζί να εκτιμούμε αυτά τα δύο μέρη που καταφέραμε να κάνουμε εδώ στο North London. Yes. Αυτά τα μέρη είναι ιερά μέρη. Οι ηλικιωμένοι μας περνούν εδώ μια πολύ ευχάριστη ζωή. Τα τελευταία χρόνια, μήνες τι τους έμεινα στη ζωή τους, να τα περάσουν εδώ ευχάριστα στο περιβάλλον που είμαστε συνηθισμένοι όλοι σε αυτήν την ηλικία, με τα φαγητά μας, όπως βλέπετε τα φαγητά μας εδώ είναι κυπριακό, το μένιου μας είναι κυπριακό μένιου.